Μπήκα από Ξάνθη ως τη Θεσσαλονίκη με βεσπάκι 250 κυβικών. Για ένα και μόνο σκοπό: να κάνω το καλύτερο vlog που έχω κάνει ποτέ στο κανάλι μου. Η απόσταση που χωρίζει τις δύο πόλεις είναι 206 χιλιόμετρα. Και δεν σας κρύβω ότι πάγωσα. Όμως μένοντας σε ένα ωραίο σπίτι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έστω και για λίγες μέρες όλο δικό μου, έκανε να ξεχάσω το κρύο που έφαγα και να απολαύσω το κάθε λεπτό στην πόλη που αγαπάω και ευελπιστώ πολύ σύντομα να γίνω μόνιμος κάτοικος της. 3 hours later. Καλημέρα παιδιά, δεύτερη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε σήμερα θα κάνουμε πολλά πράγματα, θεωρώ. Like στο βίντεο, subscribe για τους 20.000, παρήγγειλα καφέ, μου έφεραν δώρο και πρωινό, το οποίο δεν θα φάω και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε να φτιάξουμε μαζί το δικό μας, θα φάμε και θα συνεχίσουμε τη μέρα μας. Ευτυχώς είχα φέρει το 80% της διατροφής μου μαζί μου και δεν δυσκολεύτηκα να κάνω το ίδιο πρωινό που κάνω καθημερινά και στο σπίτι μου. Ότι αν θες να με στηρίξεις και να λάβεις έκπτωση και να συνεχίζω εγώ να σου κάνω τις βιντεάρες μου, για να δεις 5 στο τέλος της παραγγελίας σου από παραγγελία της Jim Beam και συνεχίζω κουπί. Τελικά έπρεπε να είχα φάει τον ντόνατς. Μαγκές, ξεκινάω, πάω να βρω το σλίδι και μετά με το φουχάρι θα κάνουμε τσίτμιλ. Ο Σλίδης είναι ένας εξαίρετος αθλητής και πάρα πολύ δυνατός, ο οποίος είναι πασίγνωστος στο Πανελλήνιο από το Ελλάδα X Talento, παγκοσμίως από το ρεκόρ Guinness που κατέκτησε. Έχω βρει το Σλίδη, γελάει τώρα κάτι τον είπα. Είναι αδερφός, το συμπαθώ πάρα πολύ. Τον βλέπετε άγριο και αυτά, αλλά είναι ψυχούλα να ξέρετε. Όχι, να τα λέμε. Πάντα Σλίδης μόνο και κάτι ετοιμάζει, κάτι πολύ δυνατό, οπότε μείνετε συντονισμένοι, εγώ δεν λέω κάτι. Και θα τα πούμε εμείς λίγο ακόμα. Έχοντας προπονηθεί μαζί του, κατάλαβα πόσο ψυχή είναι και πόσο motivation δίνει. Έχω φτάσει σπίτι πιο νωρίς από το Θεοχάρη, τώρα έφτασε. Τι θα φάμε. Λοιπόν, εσύ κάτι είπες για πίτσα. Ναι. Θα το δούμε. Ωραία. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Εδώ πέρα άνοιξε αυτά. Τι να ανοίξω, τη θέα την τρέχει. Δες το τέτοιο, είσαι μέσα στην κλεισούρα. Δες τη θέα. Πώς είσαι εδώ πέρα. Δες λίγο τη θέα, άνοιξε λίγο τη θέα. Μια μέρα είσαι εδώ πέρα και το έχεις κάνει. Τι το έχω κάνει, αγόρι μου. Κοίτα πώς τα έχω στρώσει για να φάμε. Πραγματικά μόνο μου. Εσύ το έστρωσες. Σου έχω και λουλουδάκια εδώ, τι άλλο θες. Τι άλλο θέλω. Τι θα φάμε τελικά, φίλε. Πίτσα. Αυτό που ήθελες. Πεπερώνε. Σαν τρελό, μη φωνάς. Μη φωνάς το μικρό. Ωραία. Σαν το σπίτι σου, ε. Καλά, αρέσει. Μήπως να φύγω. Δεν φεύγεις. Θα πληρώσεις. Και φέρει και καμιά κοπέλα. Θα πληρώσεις. Τι να πληρώσω, αφού όλα τα πληρώσεις. Πληρώνει το TikTok. Ναι. Αυτά λες και θα λέω. Αυτά λέω και θα μας φάσει στο σχολείο. Θα δείτε και κάποια πλάνα να τρώμε. Πολύ λίγα όμως για να δείτε το βίντεο στο Θεοχάρη το YouTube. Αυτά. Ε. Και κάπως έτσι έφτασαν και οι πίτσες, των οποίων η μία ήταν η χειρότερη της Θεσσαλονίκης και η άλλη καλύτερη. Τις βαθμολογήσαμε και κάναμε βιντεάρα στο κανάλι του Θεοχάρη. Μια μισή πίτσα πριν από την προπόνηση ποδιών. Νομίζω θα πάει καλά η προπόνηση. Ξεκινάμε για πλατεία Αριστοτέλους που ο Κόγιας γυρίζει ένα δυνατό βίντεο για το κανάλι του και μετά επιτέλους προπόνηση ποδιών. Ο Κόγιας ήταν η αφορμή να ξεκινήσω YouTube καθώς ήταν και το πρώτο άτομο που γνώρισα με το που γύρισα από τη σεζόν στη Θεσσαλονίκη. Από την αρχή ως τώρα με συμβούλευε και κάθε φορά που τον άκουγα όλο και καλύτερα πηγαίναν τα πράγματα. Το συγκεκριμένο βίντεο ας είναι η ευκαιρία να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πόσο εκτίμηση τον έχω. Οπότε το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα subscribe στο κανάλι του για να φτάσει τον πολυπόθητο στόχο του, τους 1 εκατομμύριο subscribers που το έχει άνετα. Έλα Κόγκε! Πάμε θηρίο! Η αλήθεια είναι ότι ήθελα και εγώ να πάρω μέρος στο challenge του Κόγια, αλλά δεν είχα καμία ελπίδα. Καθώς μια φορά που είχα βάλει στη ζωή μου είχα τραυματιστεί και από τότε δεν ξαναέβαλα. Πού και σε έφαγε σένα. Εγώ το κουνάω με τα δύο χέρια, ρε. Σόβαρε. Μετά από ένα χρόνο τον αδερφό Κόγια που έχει γίνει διπλάσιος από τότε. Reunion καλό. Έχουμε... Και κάτι έχει μεγαλώσει όμως και εδώ πέρα. Πιο κάτω. Όχι, εντάξει. Οπότε ευελπιστώ την επόμενη φορά που θα έρθω, φίλε, να είμαι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης. Θα κάνουμε προπονήσεις απ' όλα. Και εδώ ξεκίνησε το κουπί. Καθώς περπατήσαμε πολλά χιλιόμετρα για να βρούμε ένα subscriber στο κανάλι του για να του φτιάξει τα Χριστούγεννα. Είμαι εδώ με Chris Κόγια,
Και ψάχνουμε έναν subscriber στο κανάλι του. Εδώ και μισή ώρα ψάχνουμε ένα άτομο, μάγκες, και δεν έχετε κάνει subscribe. Έχουμε βρει 2-3 και δεν είναι εγγεγραμμένοι. Δηλαδή, δείτε τώρα τι ευκαιρία χάνετε όσοι δεν είστε subscribers. Συνέχεια το κάνει αυτό, οπότε κάντε subscribe στο κανάλι του. Βάζω και εδώ το κανάλι του. Let's go! Και συνεχίζουμε. Θέλω να απαντήσω μια απλή ερώτηση. Έχεις subscribe στο κανάλι μου στο YouTube? Εδώ και μια ώρα για να δώσει 100 ευρώ. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα άτομο που να είναι subscribe. Ντροπή να μην έχεις τώρα, δηλαδή, έλεος. Μετά από μια μισή ώρα όμως βρήκαμε ένα σερβιτόρο που πραγματικά άξιζε να κερδίσει τα 100 ευρώ. Άντε, Ένα διάλειμμα για πιτόγυρο στη Τσιμισκή. Εγώ δεν έφαγα βέβαια. Ούτε. Καπεράκι. Εγώ δεν έφαγα. Και κρυσκόγια. Πώς γύρισα σπίτι. Παιδιά, περπατήσαμε άπειρα. Και για να μην σκυπάρω προπόνηση, γιατί πόδια έτσι πως είμαι κουρασμένος από το πρωί δεν πρόκειται να βγουν, πάμε να κάνουμε στο MADG push. Θα βγούμε. Η Θεσσαλονίκη είναι αρκετά μεγάλη. Όπως καταλαβαίνετε, εάν δεν είχα έρθει με το μηχανάκι μου, δεν θα μπορούσα να είχα κάνει ούτε τα μισά από ό,τι έκανα σήμερα. Έτσι, χαλάλι το κρύο που έφαγα. Και με τα πολλά φτάσαμε στο γυμναστήριο να κάνουμε την προπόνησή μας. Η κούραση τεράστια, σώμα δεν τραβούσε με τίποτα, η διάθεση επίσης, αλλά να θυμάσαι πάντα, μια κακή προπόνηση είναι σίγουρα καλύτερη από μια προπόνηση που χάθηκε. Αυτό ήταν το βίντεο, πεθαμένος, παίζει να έχω και πυρετό, είμαι κατακόκκινος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε, like στο βίντεο και subscribe για τους 20.000.